Ρία μου, πάμε στο νέο στοιχείο που θα μας δώσεις, διότι χθε ο Δημήτρης Δαμιανός μας έδωσε την εξή είδηση. Ποια ήταν, Ρία μου, η είδηση Λίσο. και πώς α, την α, δουλέψαμε για να τη συνεχίσουμε ναι, παρακάτω. Χθε ο Δημήτρης Δαμιανός ανέφερε κατά αποκλειστικότητα πως η πλευρά του Ηλία Μύχου ουσιαστικά υπέδειξε στην ανακρίτρια ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο πρέπει, σύμφωνα με την πλευρά του Ηλία Μύχου, να κατηγορηθεί για βιασμό και μαστροπία, για τις ίδιες κατηγορίες δηλαδή που βαραίνουν τον Ηλία Μύχο. Σήμερα αποκαλύπτουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, Ζήνα. Πρόκειται για έναν άνδρα με το μικρό όνομα Γιώργος, είναι κάτοικος του κολονού, δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια της 12χρονης, αλλά ούτε σχετίζεται με τον Ηλία Μίχο και αυτό γιατί, Ζήνα, οι πληροφορίες μας λένε πως ο Ηλίας Μίχο δεν γνωρίζει καν το επώνυμό του, όμως δίνει αυτό το πρόσωπο καθώς η 12χρονη σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες στην τελευταία της κατάθεση, στην τέταρτη κατάθεση δίνει το μικρό όνομα τον α, συγκεκριμένο άνδρα τον Γιώργο και λέει πως α, την οδηγούσε σε συγκεκριμένο Airbnb το οποίο έχουμε αναφέρει στην εκπομπή σε συγκεκριμένη οδό Άρα οδηγό. Α, 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 το Airbnb... À, το είχε ο Γιώργος κατά τον Ηλία Μίχο. Αυτός ήταν ο άντρας που ουσιαστικά την πήγαινε σε συγκεκριμένο Airbnb. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι αυτός ο άντρας και γι' αυτό και η πλευρά του Ηλία Μίχου υποστηρίζει πως πρέπει να ψαχτεί από τις αρχές και να κατηγορηθεί. Και συγγνώμη, και να, να ρωτήσω εγώ κα, να κάτι. Γιατί ο κύριος Μίχος, λοιπόν, από τη στιγμή που τάξε, αυτά δεν τα αυτά τα από την πρώτη στιγμή στην απολογία του, δεν πρόλαβε. Δεν, Δεν είχε δικηγόρου, έψαχνε να βρει δικηγόρου. Μετά μπήκε ο δικηγόρο ο, ο κ. Χρονόπουλο. Πάντω να σα πω και ακόμη μία πληροφορία: πως ε, ο Ηλία Μίχο είναι πολύ ανήσυχο για το άνθρωπο αυτό. Αυτή την πληροφορία την είχαμε δώσει, Ρία μου, και την ναι. είχε δώσει. Ε, ήσουν εσεί στα δικαστήρια όταν την έμαθα αυτή την πληροφορία: Ότι φοβάται τη διεύρυνση των κατηγοριών. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό μάλλον και τώρα αποφασίζει να δώσει κάποια πρόσωπα. Θέλω ah. να ρωτήσω τη Ρία κάτι. Γι' αυτό... Mm. Ρία, α, αυτός που κατονομάζει ο Ηλίας Μίχο, ο Γιώργος όπως τον... μας είπεσε όταν λένε, είναι την ίδια περίοδο που ήταν και ο Ηλίας Μήχος ή είναι προγενέστερος είναι του Ηλία ε, Είναι πριν γνωρίσει ο Ηλίας τη 12 χρονοί. Άρα πριν από το Μάρτι, ναι. Πριν ναι, ναι, ναι. από εκεί. Θέλει ναι. τέλο πάντων, ναι. έχει πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι έχει πει Ρούλα μου, ότι δεν υπάρχει εκπόρνευση, υπήρχε σχέση που την ξέραν και οι δύο. Ναι. Άρα θέλει να πει ότι πριν από μένα υπήρχε κάποιο άλλος. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. να ακούσουμε και τι θα πει ο, ο Γιώργο για το μίχο. Α. Η 12χρονη τι έχει πει γι' αυτό. Τον, τον έχει δώσει, λέει, στην τεταρτή κατάφαση. Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δώσει. Μισό λεπτό, δώσει... Στην, κατάθεση... Στοιχεία, δηλαδή, για... στην κατάθεση της η 12χρονη λέει ότι σε προγενέστερο χρόνο ναι. από τον Μίχο την πήγαινε ο Γιώργο στα Airbnb. Ναι. Δεν γνωρίζουμε το χρόνο, Πέτρο. Α, αυτό δεν γνωρίζουμε Άραστε. το χρόνο. Ε, γιατί ε, είναι ε, ναι. Ναι. Ε, αυτό λέει του Να δούμε αν διασταυρώνεται. Ναι, να δούμε. Ναι. Ε, ναι. ναι. ε, ναι. ναι. Άρα ο Ηλίας Μίχος λέει ότι είχε σχέση και με, πριν. άλλον πριν από αυτόν Μάλιστα. και ο οποίος την εκπόμευε και Σχέση δηλαδή, συνέστημα, έρωτας και τέτοια. Καλά δεν τον απαλλάσσει αυτό βέβαια. εννοείται ότι δεν τον απαλλάσσει. αυτό είπα... Απλώς η Ρία σήμερα μας φέρνει ναι, ναι. το ρεπορτάζ ότι είναι συγκεκριμένος άνθρωπος αυτός με το μικρό όνομα Γιώργος. Απλώς Έχουμε και τα υπόλοιπα Δυσκολεύει η θέση της μητέρας όμως. Α, αυτό ήθελα, ήθελα να πω. δίκιο αυτό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δυσκολεύει, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η θέση τη μητέρα, ότι υπήρχε και άλλο πριν τον Ηλία Μίχο Έτσι. που είχε σχέση το παιδί και. Που σχέση. Τι σχέση. Θα βάλω μέσα αυτή, σχέση. όποια σχέση αυτό που. Και ποια ήταν και η σχέση τη μητέρα. Και στη συνέχεια την Γιώργο. πήγαινε και σε διαμερίσματα να, να εκπορνεύεται. Αυτό δεν ισχυρίζεται το Ηλία Μίχο. Ναι, αυτό ακριβώ. Άρα και... η μητέρα δεν έχει καταλάβει ούτε πριν τον Ηλία Μίχο. Ναι, αλλά λέει εδώ κάτι είπε ο φώτη. Ναι. Τι είπε, Φώτη μου τώρα. Ναι, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δούμε τι θα μα πει ο Γιώργο για τον Ηλία Μίχο. Και το δεύτερο είναι τι σχέση είχε ο Γιώργο με τη μητέρα Σκοπέλας. Δηλαδή, ο, ο, ότι δεν ο, ε... ο Φώτης προσπαθεί να δει αν αυτή η γνωριμία <στα> με το Γιώργο έγινε μέσω τη μητέρα. Αυτό δεν, <στα> δεν επισημαίνει με έναν τρόπο. μια είναι, είναι περίπτωση, βέβαια. Αυτό ο Γιώργο είναι εκεί στη γειτονιά, δηλαδή στον Κολονό. Ναι, μένει στον Κολονό α. πολύ κοντά και από την α, οδό που ήταν το έργο. Τι ηλικία έχει ο Γιώργο, Δεν γνωρίζουμε. Επάγγελμα. Ε, δεν γνωρίζουμε, Πέτρο, και να yeah. ξέραμε δεν θα το λέγαμε τώρα yeah. στο okay. τηλεοπτικό αέρα. Έχει δώσει όμω στοιχεία το παιδί, μπορούν να τον εντοπίσουν δηλαδή ποιο είναι. Έχει δώσει το μικρό του όνομα. Με ε, ένα τον μικρό όνομα, ένα Γιώργο στον Κολονό, πώ θα το δει. Και δούμε. τη διεύθυνση, φαντάζομαι. Μισό λεπτό. Το... Έχει δώσει αφού τη το ξέρει και η η... Διεύθυνση. Διεύθυνση. ο Ηλία Είναι εδώ. Έχει δώσει αφού η πυρία τώρα. Το... Έχει δώσει συγκεκριμένη οδό και το μικρό όνομα. Θα χτυπήσουν 10 κουδούνια, τον βρουν, δεν είναι τίποτα αστυνομία αυτό. Πάντω είναι σημαντικό στοιχείο για την Άρα, εξέλιξη τη υπόθεση του Κολονού, γιατί μπορεί να λύσει και έναν άλλο γρίφο. Εγώ πάντω συμφωνώ γρύφη. με αυτό το οποίο λέει η Ρούλα, ότι αν ισχύουν αυτέ οι καταγγελίε. Αυτό είναι το γρίφο. Ναι, 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 αν ισχύει αυτή η καταγγελία για τον Γιώργο και αποδειχθεί αυτό, τότε δυσχεραίνεται πάρα πολύ η θέση, θέση τη μητέρα. Εντάξει, τη μία δεν γνώριζε, κυρία μου, τη δεύτερη δεν γίνεται. Δύσκολο. Ενδεχομένω να έχουμε και αυτό που έλεγε και η Ζήνα πρώτη από όλου εδώ για Σύσταση εγκληματική και μπαίνουμε σε άλλε διαδικασίε και πολλά και πρόσωπα. Αν και αν θυμάστε καλά, ε... υπάρχει και ένα uh, Μιχάλης. Ναι, ε, βλέπουν πάρα πολλά πρόσωπα πλέον. Είναι πολλά ε, τα πρόσωπα. Με βέβαια. Ο, κόσμος... ο Μιχάλη βέβαια, Ας... δεν τον έχουν εντοπίσει ακόμα, τον Μιχάλη. Είναι. Δεν τον έχουν εντοπίσει. Βέβαια, επίση να σου πω ότι ο κόσμο αναρωτιέται πού είναι όλοι αυτοί οι επώνυμοι που θα δίνανε. Ε. Ε. Ποιου, του ε. ε. Δεν υπάρχει. Ε, ε, σας το λέω γιατί καλά, άμα ανοίξουμε τώρα θα κάτι. δείτε ότι τρία-τέσσερα mm. μηνύματα και μου λέει μα κοροϊδεύετε κάθε μέρα με την υπόθεση του κολονού. Την αναδείξατε όσο σα βόλευε, ήρθε μια άλλη υπόθεση στην επιφάνεια, ξεχάσατε την υπόθεση του κολονού κτλ. Καλά, μα Πού δεν είναι έχει προκύψει, η επόμενη. Γι' αυτό λέμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει την εξή είδηση. Uh, okay. Δεν προφυλακίστηκε ο συγκεκριμένο που πήγε με, το, με δικηγόρο τον κύριο Μαντά. Yeah. Διότι στο κομμάτι τη πορνογραφία. Και αυτό uh, πάμε σε δίκη yeah, σε αυτέ τι υποθέσει. που θα Να δούμε, δούμε τώρα από του uh, υπόλοιπου που έχει καταθέσει το κορίτσι uh, σε ποιου θα κληθούν. Γιατί εδώ μιλάμε για κλήση, uh, να δώσουν τη δική του θέση. Και αυτό για κλίση ή ένταλμα σύλληψη. Θέλω να το συζητήσουμε με τον κύριο Κεχαγιόγλου σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί είναι υποχρεωτικό ένα ένταλμα σύλληψη και όχι μια απλή κλίση. Θα φύγει ο άλλο. Αυτό, εξαρτάται, δεν είναι προπόθεση. Είναι προϋποθέσεις. Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Σήμερα αποκαλύπτουμε σε αυτό το ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού, του δικαστικού μα συντάκτη που χθε μα έδωσε ω πληροφορία. Η συνέχεια τη πληροφορία είναι ότι αυτό είναι ο Γιώργο. Είναι πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο και μπλεκόταν και με το σπίτι που την πήγαινε. Πολύ σημαντικό είναι το σημείο που είπε η Ρία ότι το έχει πει και το ίδιο το παιδί στην κατάθεσή του. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Στην τέταρτη, στην τέταρτη κατάθεσή του. Άρα πολύ λοιπόν αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Και εδώ είμαστε για να δώσουμε περισσότερα. Σε λίγο με τον κύριο Γεχαγιόγλου θα μπούμε στις λεπτομέρειες.